Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε, Αποστόλων δωδεκάς, όσοι Θεοφόροι Πατέρες ημών, ποιμένες και διδάσκαλοι της Οικουμένης, όσοι μάρτυρες οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύσατε το ελεήμον Θεό, ή να τεσμάτων άφεσιν παράσχει τις ψυχές ημών. Αμήν. Καθίστε. Θα συνεχίσουμε τις συνάξεις μας για να μπορέσουμε, όπως γνωρίζουμε και όπως εξακριβώνεται δηλαδή, οι συνάξεις αυτές έχουν μια μεγάλη πνευματική ωφέλεια και αυτό το βλέπω και από τις εξομολογήσεις σας, δηλαδή που εντοπίζετε μετά από κάποια σύναξη, κάποια ομιλία που κάνουμε εδώ, εντοπίζετε όλοι σας ότι εκεί σκοντάφτετε, εκεί δεσκοντάφτετε, εκεί πρέπει να προσέξετε πιο πολύ. Και αυτό το βλέπω, σας λέω, γιατί εσείς οι ίδιοι μου το λέτε μέσα στις εξομολογήσεις και μπορώ να καταλάβω λοιπόν πόση ωφέλεια έχει κανείς όταν ακούει μία ομιλία, όταν ακούει ένα κήρυγμα, όταν διαβάζει ένα βιβλίο, όταν παρακολουθεί και συζητάμε σε μία σύναξη, το πόσο πνευματική ωφέλεια έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου. Και πράγματι ο Λόγος του Θεού είναι εκείνος που γίνεται, ξέρετε, φως στη ζωή μας. Και ιδιαίτερα ο άνθρωπος όταν διαβάζει εκεί εγγραφή, διαβάζει πατέρες της Εκκλησίας, αυτό γίνεται ένας προβολέας μπροστά του. Γιατί καταρχάς ανακαλύπτει τον εαυτό του. Ανακαλύπτει τον εαυτό του. Εδώ μπροστά μου έχω μερικά βιβλία του Θεοφάνου του Εγγλίστου, έχω του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και έχει διάφορα θέματα που αναπτύσσουν το τι λένε, το τι πώς σκέπτονται, πώς ερμηνεύουν, πώς μπορεί, μας λένε, να βοηθήσει το τάδε θέμα, να βοηθηθεί ο άνθρωπος κτλ. Ένα ωραίο θέμα που μου άρεσε ήταν ο Χριστός ή ο εαυτός μας είναι ο Κύριος της καρδιάς μας. Ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι ο Κύριος της καρδιάς μας? Ο εαυτός μας ή ο Χριστός μας? Ποιος είναι αυτός που μας διατάζει σε αυτόν που υπακούμε, σε αυτόν που πειθαρχούμε? Λέει λοιπόν κάπου ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος, λέει ένα ωραίο πράγμα, ότι μιλάει βασικώς για τις ακολουθίες και λέει, χτυπάει η καμπάνα, λέει, για να σηκωθούμε. Όμως ο εαυτός μου μου λέει, μείνε ένα λεπτό ακόμα στο κρεβάτι σου. Απαντάει ο Άγιος και λέει, πρόσεξε, μην την ακούσεις. Μέσα από τον εαυτό σου σου μιλάει ο δαίμονας στην ουσία. Μην τον ακούσεις. Σήκω. Έτσι θα καταφέρεις ένα γερό χτύπημα κατά του δαίμονα. Μετά χτυπάει το τάλαντο, λέει. Ο εαυτός σου σε συμβουλεύει. Μην πας στο ναό από την αρχή της ακολουθίας. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Σήκωσε 5-10 λεπτά και πήγαινε. Μην τον ακούσεις, λέει ο Άγιος Θεοφάνης. Προσπαθεί και εκεί να σε κάνει να υπακούσεις στον εαυτό σου. Και όχι στην καμπάνα ή στο τάλαντο που εκείνη την ώρα είναι ο Χριστός μας, ο οποίος σε φωνάζει. Εάν σκεφτείς ότι εκείνη την ώρα που χτυπάει το τάλαντο, που χτυπάει η καμπάνα, ότι φωνάζει ο Ιησούς και σου λέει Πάτερ Λεόντιε, Πάτερ Νεκτάριε, Πάτερ Δαβίδ, αμέσως θα φώναζε, θα φώναζε, ευλογείτε, έρχομαι. Αν ήταν ο Χριστός στην Πανεργία. Σε ποιον υπακούς λοιπόν, λέει? Υπακούς στον εαυτό σου
ή υπακού στον Χριστό μας. Σε ποιον κάνεις πειθαρχία εκείνη τη στιγμή? Στη διάρκεια του όρθρου, λέει, αφού είσαι μέσα στην εκκλησία, στην ώρα της λειτουργίας ή στον Εσπερινό, σου λέει, έχει λίγη ζέστη, βγες έξω να πάρεις λίγο αέρα, ενίσταξες, βγες λίγο έξω να ενιστάξεις. Εσύ, λέει, να παραμείνεις στη θέση σου, να αγωνίζεσαι και να συγκεντρώνεις το νου σου περισσότερο στην προσευχή. Θα είναι το επόμενο χτύπημα που θα καταφέρεις στο κεφάλι του διαμόνου. Τελείωσε η λειτουργία και πας στο κελί σου. Αρχίζει ο διάβολος. Ξάπλωσε λιγάκι να ξεκουραστείς. Κοιμήσου κανένα τέταρτο, μισή ωρούλα και σηκώνεσαι μετά. Όχι, λέει. Μην τον αφήνεις να σου παίξει τέτοιο παιχνίδι. Πάρε ένα βιβλίο. Πάρε το κομποσκήνι σου. Κάνε μια μελέτη για να το επιφέρεις, λέει, το επόμενο χτύπημα. Μην κάνεις αυτό που σε διατάζει ο εαυτός σου. Ο εαυτός σου, λέει, μπορεί να θέλει να ξαπλώσεις. Ο εαυτός σου μπορεί να θέλει να πέσεις πάλι στο κρεβάτι για μισή ώρα. Μην του κάνεις αυτή τη χάρη, λέει. Δώσ' του κι άλλο χτύπημα, λέει, του διαβόλου στο κεφάλι. Με αυτόν τον τρόπο, λέει, το να προσέχουμε τον εαυτό μας, που ονομάζεται φιλαυτία, ατομισμός, είναι όχι μόνο, λέει, επικίνδυνο αυτή η σχέση, αλλά είναι καταστροφική, λέει, για την ψυχή μας. Γιατί ο άνθρωπος συνηθίζει σε μία τακτική. Αυτό θέλει, λέει, ο δαίμονας. Να σε συνηθίσει σε ένα πρόγραμμα δικό του. Σε ένα πρόγραμμα δικό του. Δεν βλέπετε έξω και η κοσμική? Ποια ώρα γεμίζει η εκκλησία? Λίγο πριν τα Άγια. Λέτε ή λίγο μετά τα Άγια. Λέτε και είναι όλοι συνεννοημένοι να πάνε την ίδια ώρα εκκλησία. Λέτε και είναι συνεννοημένοι όλοι να πάνε την ίδια ώρα στην εκκλησία. Αυτό γιατί συμβαίνει? Ακριβώς και ότι ενεργούν οι ίδιοι δαίμονες, οι οποίοι πάνε και του λένε του καθενός, μείνε λίγο ακόμα στο κρεβάτι σου. Έχει καιρό μέχρι να τελειώσει. Θα προλάβεις. Ενώ ταυτόχρονα, την ίδια, λέει, ώρα, περιφρονείς τον Χριστό. Ακριβώς την ίδια ώρα, σαν να σε έχει φωνάξει ο Χριστός με το χτύπημα της καμπάνας και εσύ να μην ανταποκρίνεσαι. Να μην του ανταποκρίνεσαι. Σαν να μην ακούς. Και λέει παρακάτω ο Άγιος Στεφάνης ο Έγκλειστος. Λέει, τον εαυτό σου μπορεί να τον κοροϊδεύσεις. Ο Χριστός ξέρει όμως γιατί το κάνεις. Και αυτόν δεν μπορείς να τον κοροϊδεύσεις. Ξέρει ότι εκείνη τη στιγμή τον περιφρονείς. Ξέρει ότι εκείνη τη στιγμή κάνεις ότι δεν ακούς. Ακόμα, λέει, πολλές φορές πρόσεξε, μην προφασιστείς ότι είσαι άρρωστος, διότι ο Χριστός ξέρει πάλι αν είσαι πραγματικά άρρωστος και αν δεν μπορείς να πας στην εκκλησία, αν δεν μπορείς να εκτελέσεις τα καθήκοντά σου, αν όντως είναι ανάγκη μετά τη λειτουργία να ξαπλώσεις. Αλλά μην κάθεσαι, λέει, και στο κρεβάτι ώρες πολλές, διότι είναι αιτία πολύ μεγάλου κακού, λέει, η μαλθακότητα. Επιφέρει άλλα τρομερά αμαρτήματα, διότι κάνει τον άνθρωπο μαλθακό. Πού θα υπακούσετε, λέει, τώρα? Στον εαυτό σας ή θα υπακούσετε, λέει, στον Χριστό? Ποιος είναι τελικά ο Κύριος της καρδιάς σας? Θεωρούμε και λέμε ότι Κύριος της καρδιάς μας είναι αυτό που αγαπήσαμε, αυτό που λατρέψαμε, αυτό που ακολουθούμε, το Χριστό μας, αυτό που πιστεύουμε. Έτσι λέμε. Η πράξη τη δείχνει όμως. Δεν θα κριθούμε από αυτό που λέμε, θα κριθούμε από αυτό το οποίο κάνουμε. Αν αυτό που λέμε το αποδεικνύουμε στην πράξη. Δεν φτάνει να λέω στον άλλον «Σ' αγαπάω» και με τις πράξεις μου κάθε μέρα να τον πληγώνω.
και να τον στεναχωρώ, όσο και να λέω τον αγαπάω, δεν αποδεικνύεται. Είναι λόγια, έρως. Γιατί αν πραγματικά το αισθανόμουν, θα φρόντιζα να διορθωθώ. Αν πραγματικά αγαπάω τον Χριστό, αν πραγματικά είναι εκείνος ο Κύριος της ζωής μου, αυτομάτως πειθαρχώ σε αυτό που μου λέει ο Χριστός. Και έτσι τον κάνω, λέει Κύριο. Και λέει κάτι άλλο. Έχετε να διαλέξετε μεταξύ του εαυτού σας και μεταξύ, λέει ο Άγιος Θεοφάνης, του Χριστού. Και μην ξεχνάτε ότι ουδήναστε δισήν κυρίης δουλεύει. Δεν μπορείτε, λέει, να δουλεύετε σε δύο κυρίους. Ή στον εαυτό σας θα δουλεύετε ή θα δουλεύετε για τον Χριστό μας. Και αν, λέει, αποφασίσεις με τα έργα σου ότι υπηρετείς τον εαυτό σου, τα έργα σου αποδεικνύουν ότι υπηρετείς τον εαυτό σου, άνα ξεκουραστώ, α το ένα, α το άλλο. Πρέπει, λέει, το σώμα μας να είναι συνέχεια καταπονημένο. Το σώμα μας να ασκείται συνέχεια για τον Χριστό. Το σώμα μας να πάσχει όπως έπαθε για εμάς ο Χριστός. Πώς λοιπόν, λέει, θα το αποδείξουμε αυτό, εάν εμείς ό,τι θέλουμε το έχουμε και το απολαμβάνουμε και κοιτάμε τα του εαυτού μας και γινόμαστε ο εαυτούλης μου και γίνουμε ο εαυτούλης μου. Κοιτάω πως θα ζήσω καλά, κοιτάω πως θα περάσω καλά, ακόμα και μέσα στο μοναστήρι. Κοιτάω πως θα είμαι καλά, κοιτάω να φάω καλά, να πιω καλά, να ζω καλά. Μα αν αυτό δεν λέγεται φιλαυτία, και τι σημαίνει φιλαυτία? Είμαι φίλος του εαυτού μου. Προτιμώ κατά βάση τον εαυτό μου. Κοιτάω την πάρτη μου. Έξω ο κόσμος τον ονομάζει αυτόν τον άνθρωπο ο Παρτάκιας. Είναι αυτός ο ατομιστής, ο οποίος κοιτάει την πάρτη του, τον εαυτό του. Αν λοιπόν από την όλη τακτική μας, από την καθημερινή μας ζωή μας, πρέπει να δούμε πού ανήκουμε εμείς. Λοιπόν, και αν, λέει, εμείς απολαμβάνουμε τα του εαυτού μας, τότε θα θυμηθούμε, λέει, θα θυμηθείτε ότι θα πάθετε, λέει ο Άγιος Θεοφάνης, στη Δευτέρα Παρουσία το εξής. Θα ακούσετε τον Ιησού να σας λέει: θυμήσου ότι εσύ απόλαυσες τα αγαθά εν τη ζωή σου. Τότε που το είπε στον πλούσιο και στον πτωχό, Λάζαρο, εσύ απόλαυσες αυτό που ήθελες στη ζωή σου. Αυτός, λέει, υπέφερε ο Λάζαρος. Αφού τα απόλαυσες εκεί, εδώ δεν έχει πλέον να απολαύσεις κάτι άλλο. Εδώ δεν θα απολαύσεις κάτι άλλο. Τα απόλαυσες εκεί, τέλειωσε. Δεν υπέφερες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, μην τυχόν έχουμε γίνει ή μην τυχόν γίνουμε ή μην είμαστε, θα πρέπει να έχουμε άγρυπνο μάτι, να γρυπνούμε καθημερινά και να προσέχουμε εάν μες στην καρδιά μας Κύριός μας είναι ο Χριστός και υπακούμε στο θέλημα του Χριστού ή υπακούμε στο θέλημα το δικό μας και κάνουμε αυτό που θέλουμε. Λέει πάλι εδώ πέρα, θα πρέπει να προσέξετε, λέει, να παίρνετε στερεές αποφάσεις. Αυτό που λέτε να το κάνετε και το Χριστό. Και ό,τι λέτε να το κάνετε. Διότι συνήθως, λέει, δεν γίνεται έτσι. Και λέει εδώ ένα παράδειγμα. Είπατε με το λογισμό σας, δεν θα πιω τσάι ή δεν θα φάω ή θα φάω λιγότερο ή οτιδήποτε. Κι όμως, ύστερα από λίγο και φάγατε και ήπιατε. Και ήπιατε ολόκληρο την κούπα μια τζάι, το τζάι. Και δεν είναι βέβαια, λέει, κανείς κακό το τι έφαγε ήπιε.
Κακό είναι να προσβάλλεται η συνείδηση και να γίνονται ανεκτές πράξεις που έρχονται σε αντίθεση με προηγούμενες κατά Θεόν αποφάσεις. Δηλαδή, όταν προηγουμένως έχουμε πει άλλο και δείχνει αστάθεια πλέον χαρακτήρως. Δείχνει αστάθεια χαρακτήρως. Να μην έχω μια σταθερότητα. Ακόμα και στα αμαρτήματα. Λέμε αυτό δεν το ξανακάνω. Κι όμως μετά από λίγο και το ξανακάνω. Αστάθεια. Είναι προτιμότερο λέει μην πεις τίποτα. Προτιμότερο λέει μην πεις τίποτα. Λέει ο Άγιος Στεφάνης. Παρά με αυτό που είπες να αρχίσεις αντίθεση με το άλλο. Παρά με αυτό που είπες να αρχίσεις αντίθεση με το άλλο. Βλέπετε ότι εμείς λοιπόν, γιατί τι αποδεικνύει η παλική. Ενώ λες δεν θα πιω λέει τσάι, στο τέλος κάνεις αυτό που θέλει ο εαυτός σου. Ήθελε τελικά ο εαυτός σου να πιει τσάι, σε πήγε από εδώ ο δαίμονας, σε πήγε από εκεί, σε έκανε να κάνεις αυτό που ήθελε ο εαυτός σου. Πήγες και πήγες στο τσάι. Και λέει δεν είναι αυτό καθε αυτό το τσάι, δεν είναι ότι πιες ένα τσάι, είναι ότι τελικά υπέκυψες στο θέλημα του εαυτού σου. Άρα ποιον υπηρετούμε λέει, όταν ακόμα και στα απλά και στα σήμαντα άλλα λέμε και άλλα κάνουμε. Και εδώ είναι ακριβώς να έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο άνθρωπος έχει ξεχάσει ότι για να σωθεί πρέπει να κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών, πρέπει βασικώς να κάνει ανυπακοή στο θέλημα του εαυτού του και υπακοή στο θέλημα του Θεού. Αν αυτό δεν το συνειδητοποιήσουμε, να κάνουμε ανυπακοή στο δικό μας το θέλημα, σε αυτό που εγώ θέλω, εάν δεν κάνουμε ανυπακοή, αν δεν κάνουμε ανυπακοή στο δικό μας το θέλημα, δεν μπορούμε να κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού και στο νόμο του Θεού. Σήμερα μου ήρθαν δύο περιπτώσεις οι οποίοι οι γονείς θρησκευάμενοι και οι δύο μου ήρθαν να προσευχηθώ για να παντρευτώ τα παιδιά τους. Άσχεται να μεταξύ τους, άλλη ώρα ήρθε ο ένας, άλλη ώρα ήρθε ο άλλος. Αλλά και οι δύο είχαν το ίδιο αίτημα. Να προσευχηθώ να παντρευτούν τα παιδιά τους, γιατί μεγαλώνουν, περάσαν τα 30 και είναι ανήπαντρα ακόμα. Λοιπόν, και λέει, πάντα το θέλουμε πάρα πολύ, λέει, να τα δούμε τα παιδιά μας παντρεμένα. Γυρίζω και τους κοιτάω. Ο ένας ήταν μάλιστα καθηγητής, οι γονείς, γιατρός ο ένας και καθηγητής πολυτεχνείου ο άντρας, η γυναίκα γιατρός. Η άλλη οικογένεια ήταν απλοί άνθρωποι, εργάτες. Προσέξτε όμως ότι το ίδιο θέλημα είχαν. Να παντρευτούν τα παιδιά μας. Οπότε αυθόρμητα εντελώς, όπως καθόμασταν εκεί μπροστά στην εκκλησία, μέσα στον ναό, στο προσκυνητάρι, τους δείχνω στο τέμπλο του Χριστού. Και τους λέω, καλά εσείς το θέλετε. Εκείνος το θέλει. Λένε, ποιος. Λέω, εκείνος. Ο Ιησούς. Και αν ο Θεός θέλει κάτι άλλο. Τι άλλο να θέλει. Να μένουν έτσι τα παιδιά σας. Γιατί σώνει και καλά. Να θέλει ο Θεός να παντρευτούν τα παιδιά σας. Πώς έχετε προεξοφλήσει. Να, εμένα ο Θεός δεν ήθελε να παντρευτώ. Και δεν παντρεύτηκα. Τελικά το θέλημά του ήταν να γίνω μοναχός. Ο άλλος που να μην θέλει να γίνει καθόλου. Να μην τον αφήσει έτσι ούτε να γίνει μοναχός, ούτε να παντρευτεί. Πώς ξέρετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό που ζητάτε είναι εγωιστικό.
αντί να ζητάτε από το Θεό να γίνετε το θέλημά του πάνω στα παιδιά σας και να μάθετε τα παιδιά σας να υπακούν στο θέλημα του Θεού και να λένε «Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει, μίλα Κύριε και όποιο είναι το θέλημά σου εγώ αυτό θα εκτελέσω, δεν θα κάνω κάτι άλλο». Αυτό που ζητάτε είναι εγωιστικό και προσευχές εγωιστικές δεν τις ακούει ο Θεός. Γιατί να του πω το Θεό ότι θέλει τάδε οικογένειες όρ και καλά να παντρευτεί. Να το πούμε λέω του Θεού. Και αν η γυναίκα που θα πάρει σφάξει το γιο σας τον πρώτο χρόνο, λίγα τέτοια κλίματα έχουν γίνει. Λέει η γυναίκα, και αν τη σφάξει ο γιος σου. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Και μετά αν τον έχεις στη φυλακή, τι ήταν θα ήταν καλύτερα. Να μείνει ελεύθερος και να είναι κοντά σας και να κυκλοφορεί ελεύθερος ή να σας αφήσει μέσα στη φυλακή ο άνθρωπος. Βλέπετε, δεν μπορεί να ξέρετε το μέλλον του κάθε ανθρώπου. Ο Θεός όμως που είναι πάσοφος και το ξέρει το μέλλον και το βλέπει, αφήστε τον εκείνος να ρυθμίσει τα της ζωής μας. Και εμείς εκείνο που θα κάνουμε, όχι να υπακούμε εμείς στο δικό μας το θέλημα, αλλά να ακολουθούμε το θέλημα αυτό που θέλει ο Θεός. Έτσι λέω, καλή μου κυρία ένα να κάνεις. Να σταυρώνεις τα παιδιά σου όπου και αν είναι, να πράττουν το θέλημα του Θεού για δεμένα μαζί. Το ίδιο ακριβώς, γιατί και μου είπε και η άλλη οικογένεια, η απλή, η αγράμματη οικογένεια. Και επανέλαβα τα ίδια. Βλέπετε ότι δεν έχει να κάνει το μορφωτικό επίπεδο του ανθρώπου. Ο διάβολος δεν κοιτάει αν είσαι καθηγητής και γιατρός πολυτεχνείο ή αν είσαι απλός εργάτης και υπάλληλο σε μια εταιρεία. Ο διάβολος κοιτάει για την ψυχή το ίδιο πράγμα να κάνει. Να κάνουν υπακοή στο δικό μας το εγώ, στο δικό μας το θέλω. Και να μην κάνουν υπακοή σε αυτό που θέλει ο Θεός. Άρα λοιπόν, ποιος είναι τελικά ο Κύριος της καρδιάς μας? Το εγώ μας ή ο Χριστός μας? Ο εαυτός μας σε ποιον υπακούμε? Αν δείτε όμως πραγματικά υπακούμε στον εαυτό μας. Στην πραγματικότητα κατά πλειοψηφία, και εδώ θα πρέπει πολύ να μας λυπεί και να μας αναχωρεί, κάνουμε υπακοή στον εαυτό μας. Δεν κάνουμε στο θέλημα του Θεού. Δεν κάνουμε στο Χριστό ύπαρκο. Αν στην καθημερινότητα δείτε, αυτό που θέλουμε, τελικά αυτό και κάνουμε. Και να προσέχουμε, λέει, πολλές φορές, μην τυχόν ακόμα και το πνευματικό μας, το γέροντά μας, αυτό που θέλουμε να το κάνουμε, προσπαθούμε με πλάγιους τρόπους να τον φέρουμε να μας πει το ναι. Να μας πει αυτό και τελικά εμείς θέλουμε. Και έτσι, λέει, νομίζουμε ότι έχουμε πάρει και την ευλογία του γέροντα. Αφού του πήγαμε πλαγίως, ώστε να μην αντιληφθεί τι κάνουμε ο γέροντας και του αποσπάσανε την ευλογία του γέροντα, αλλά λέει αυτό του κοροϊδέψαμε το γέροντα. Αυτή δεν πιάνει η ευλογία, λέει, γιατί ο Θεός ξέρει τι έχεις κάνει. Όπως ξέρει ο Θεός αν είσαι πράγματι άρρωστος και κάθεσαι στο κρεβάτι ή δεν είσαι, μπορεί να κοροϊδέψεις τους ανθρώπους και να πεις είμαι άρρωστος και δεν μπορώ και κάθομαι στο κρεβάτι. Το Θεό δεν μπορεί να τον κοροϊδέψει όμως. Ξέρει ένας άνθρωπος. Το ίδιο το Θεό δεν μπορεί να τον κοροϊδέψει για να του πει πήρα ευλογία και έκανα υπακοή και είμαι μέσα στα όρια της υπακοής και έκανα, Χριστέ μου, το θέλημά σου. Και στην ουσία εξαπάτησε ακόμα και το γέροντα. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι αυτή η φιλαυτία, το δικό μας το εγώ, το δικό μας, ο δικός μας εαυτός, το δικό μου και το δικό σου, γίνονται αιτία πάρα πολλών κακών. Είναι, λέει, μάλιστα αιτία όλων των συμφορών και των συγκρούσεων. Λέει λοιπόν, το δικό μου και το δικό σου. Ο ψυχρός αυτός λόγος που φέρνει στη ζωή μας όλες τις συμφορές και που προκάλεσε τους αναρρύθμιτους πολέμους
το δικό μου και το δικό σου, ο ψυχρός αυτός λόγος που έφερε στην οικουμένη άπειρους πολέμους. Το δικό σου και το δικό μου, αυτή ακριβώς είναι η αιτία που ανατρέπει και αναστατώνει τα πάντα. Εκείνος που επιδιώκει οποιοδήποτε αγαθό χωρίς ταπεινοφροσύνη, χάνει και καταστρέφει τα πάντα. Περισσότερο μπορεί να πληγώσει τον άνθρωπο το να νικηθεί από τον ίδιο τον εαυτό του, παρά να νικηθεί από άλλους. Αν επιτύχουμε κάποιο μικρό κατόρθωμα, το προβάλλουμε προς κάθε κατεύθυνση. Μια νίκη, κάτι να επιτύχουμε στον εαυτό μας. Κάτι καλό να κάνουμε. Το προβάλλουμε προς κάθε κατεύθυνση. Και δεν πάβουμε, λέει ο Χρυσόστομος, να υπερηφανευόμαστε και να φουσκώνουμε. Έως ότου και το μικρό αυτό και ασήμαντο πράγμα που κάναμε, λόγω της αλαζονίας μας, να το καταστήσουμε στους οφθαλμούς του Κυρίου άχρηστο. Να το έχουμε εξοντενώσει. Τα δικά μου, καταραμένος αυτός ο λόγος. Και ακάθαρτος και εισήχθηκε στον κόσμο από τον διάβολο. Όλα τα πιο αναγκαία για τη ζωή τα έκανε ο Θεός κοινά για όλους. Δεν μπορείς να πεις το δικό μου φως, δεν μπορείς να πεις ο δικός μου ήλιος, το δικό μου νερό. Βλέπετε, όλα τα σπουδαία πράγματα πάνω στη γη και στον ουρανό είναι κοινά για όλους μας. Δεν υπάρχει στα μοναστήρια το δικό μου και το δικό σου, αλλά έχουν εξοριστεί αυτές οι λέξεις από το στόμα των μοναχών, διότι είναι άπαντα κοινά. Και έτσι η αιτία πολλών διαπληκτισμών και συγκρούσεων αποφεύγεται. Όπου επικρατεί το δικό μου, η φιλαυτία, ο ατομισμός και το δικό σου, εκεί κάθε γνώμη γίνεται αφορμή διαπληκτισμού και φιλονικίας. Γιατί ο άλλος έχει άλλη γνώμη και αλλιώς σκέφτεται. Όπου όμως δεν υπάρχει το ίδιο θέλημα, επικρατεί με κάθε συνέπεια η ομόνοια και η ειρήνη. Βλέπετε λοιπόν ότι και εδώ ο Χρυσόστομος στο θέμα της φιλαυτίας, του ατομισμού, του εαυτού μας, βλέπετε τα θεωρεί αυτό το πράγμα, αυτό το γεγονός που συμβαίνει στην ψυχή μας, αυτό το πάθος αν θέλετε, αυτό το αμάρτημα που λέγεται αυτός μας, το θεωρεί ότι είναι η αιτία των μεγαλύτερων συμφορών επάνω στη γη και η αιτία συγκρούσεων και πολέμων. Έτσι γίνονται οι πόλεμοι. Συναντιόνται δυο πρωθυπουργοί, εμένει ο καθένας στο δικό μου και στο δικό σου και γίνονται αιτία πολέμων. Αρχίζει η σύγκρουση. Ή κάνεις αυτό που λέω εγώ, ή χτυπάω, λέει ο άλλος. Και αρχίζει ένας πόλεμος. Το ίδιο γίνεται και για ένα μέτρο γης. Για ένα μέτρο γης το ίδιο. Δύο άνθρωποι σε ένα χωράφι, όχι εδώ πρέπει να το βάλεις το πόλεμο του. Όχι εδώ είναι δικό μου, όχι εδώ είναι δικό σου. Εκεί είναι το δικό σου, εδώ είναι το δικό μου. Τελείωσε. Μπορεί το παλούκι αυτό να σου έρθει το κεφάλι μετά. Και να γίνει αιτία κακού, να γίνει αιτία φόνου. Και λέει αλλού ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι τόσο μεγάλο εμπόδιο γίνεται η φιλαυτία, ώστε να μην μπορούμε να διακρίνουμε ακόμα και το δίκαιο. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε αντικειμενική κρίση. Δεν είμαστε αντικειμενικοί. Ο φύλακτος άνθρωπος, ο ατομιστής, δεν μπορεί να είναι αυτός που θέλει τα του εαυτού του. Είδατε, λέει ο Απόστολος, μη δεις τα εαυτού του ζητεί του. Κανένας δεν μη ζητάει τα του εαυτού του, αλλά τα του εταίρου έκαστος. Αλλά ο κάθε ένας από εμάς να ενδιαφέρεται, να ικανοποιεί το τι θέλει ο πλησίον του. Όχι τα δικά μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά τα του εταίρου έκαστος. Λέει λοιπόν, τόσο μεγάλο εμπόδιο γίνεται η φιλαυτία, ώστε να μην διακρίνουμε το δίκαιο, λέει ο Χρυσόστομος. Γι' αυτό μεν, όταν κρίνουμε τους άλλους,
εξετάζουμε τα πάντα όταν τους κρίνουμε με κάθε λεπτομέρεια. Τους ξεσκονίζουμε. Το έκανε έτσι, το είπε έτσι και έγινε το κάνει αυτό και έκανε εκείνο το μορφασμό και έκανε το άλλο και το είπε έτσι. Με κάθε λεπτομέρεια λέει. Και κίνησε το χέρι έτσι, το πρόσεξες. Λοιπόν, όταν όμως λέει δικάζουμε τον εαυτό μας, είμαστε σκοτισμένοι. Τα κλείνουμε λέει τα μάτια. Αν εξετάσουμε τις πράξεις μας, όπως εξετάζουμε τις πράξεις των άλλων, τότε η απόφασή μας θα είναι αδέκαστη για τον εαυτό μας. Τότε θα είμαστε πολύ σκληροί και με τον εαυτό μας. Αλλά πάλι και εδώ λέει, κοιτάμε τον εαυτό μας. Πάλι και εδώ λέει, δεν προσκυνούμε το δίκαιο, που η δικαιοσύνη είναι ο Θεός. Κοιτάμε, λέει, το εαυτό μας πάλι. Κοιτάμε όταν βγάζουμε μια απόφαση, όταν κάτι σκεπτόμαστε, όταν κάτι κρίνουμε, όταν κάτι θέλουμε να κάνουμε, με τους συμφέροντός μας. Ποιο είναι το συμφέρον? Που μπορεί να είναι πάρα πολλά. Να μην κουραστώ, γιατί να υδρώσω. Τώρα έκανα μπάνιο. Γιατί να ξαναλευρώ μισθό. Γιατί να βγω εγώ έξω να κρυώσω. Κοιτά να προφυλάσω τον εαυτό μου. Και είναι ο άλλος που πάει έξω. Πάει ο άλλος να μαζεύσει φύλλα. Ή ο άλλος είναι η δουλειά του να εργάζεται έξω. Σκεφτείτε αυτοί που καθαρίζουν τους δρόμους, το χειμώνα, που βρέχει, που πρέπει να ανοίξουν υπονόμους, που πρέπει να κάνουν χαντάκια, που είναι στους κήπους των δήμων και εργάζονται, που είναι εξωτερικές, που μαζεύουν τα σκουπίδια που περνάνε από τους κάδους. Έτσι. Αλλά ας έρθουμε εδώ στα δικά μας, που μπορεί να συμβεί ένα μοναστήρι σε μια οικογένεια. Έτσι λέει ο ένας μοναχός. Λες με μοναχό, πήγαινε παιδί μου έξω να βοηθήσεις τον πατέρα Δαβίδ. Όχι, τώρα εγώ έκανα μπάνιο γέροντα. Πάλι να υδρώσω, δεν μπορώ έξω, κάνει κρύο, θα κρυώσω. Δεν σκέφτεται τον άλλον. Σκέφτεται τον εαυτό του. Αυτό είναι η θηλαυτία. Αυτός είναι ο ατομιστής. Δεν σκέφτεται τον άλλο. Και να πει καλά, όπως πήγε ο άλλος, και ο άλλος θα υδρώσει, και εκείνος θα κρυώσει, μαζί του θα κρυώσω κι εγώ. Μαζί του θα υδρώσω κι εγώ. Αυτό σημαίνει μη δεις τα του εαυτού του ζητήτω, αλλά τα του εταίρου έκαστος. Κανένας να μην κοιτάει τα του εαυτού του. Κουβαλάμε. Κούτες. Θα πρέπει να τις φορτώσουμε πάνω στα μάτια. Θα πρέπει να τις πάμε από εδώ. Να τις μεταφέρουμε στην έκθεση. Ή θα πρέπει να πάμε, αν πάμε έξω, κάπου να... Πώς το λένε, να τις πάμε κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει. Και λες τώρα εσύ, βαριές από τις κούτες. Πού να πάω εγώ να τις σηκώσω. Τώρα θα πιαστούν τα πόδια μου, θα πιαστεί η μέση, θα πιαστούν τα χέρια μου. Ας πάει κανένας άλλος που είναι πιο παχύς από μένα, που είναι πιο δυνατός από μένα. Και αυτομάτως ξεγλιστράς και την κάνεις. Φεύγεις. Φεύγεις. Βρίσκεις μια καλή δικαιολογία στον εαυτό σου, καλύπτεις τον εαυτό σου και ξεγλιστράς. Και λες γιατί να πάω εγώ, ας πάει ο άλλος. Αυτό είναι η φιλαυτία. Αυτό είναι ο ατομισμός. Ενώ αντιθέτως, ας είμαι αδύναμος. Ας είμαι αδύνατος. Μην κρίνω το άλλο που είναι πιο παχύς. Να μπορεί να το σηκώσει. Ξέρετε πολλές φορές και ένα απλό χεράκι να βοηθήσεις. Απλό χέρι να βοηθήσεις. Κρατάς μια κούτα μόνο σου, βαριά. Έτσι. Για να δείτε αν έρθει και πιάσει από την απέναντι πλευρά το σκηνή της κούτας, όπως εσείς λένε τις κούτες στα βροτάμετρα σκηνιά. Και είναι βαριά και βλέπει το ένας, πηγαίνει την κούτα, αλλά είναι βαριά όμως η κούτα. Δίπλα να περπατάει ένας αδύνατος. Για να δείτε, λίγο να πιάσει την κούτα από το σκηνάκι, λίγο να την πιάσει. Και εκείνος θα δείτε ότι ο άλλος αμέσως, σηκώνει το κορμί του πιο πάνω.
με την παραμικρή βοήθεια τη δικιά σου, που μόνος σου δεν θα μπορούσες λόγω αδυναμίας να τη σηκώσεις. Αλλά όμως δεν πρόσφερες ούτε εκείνο το χεράκι το απλό. Δες άστον, τώρα θα την πάει εκείνος. Μπορεί, είναι πιο γερός από μένα. Και βρίσκεις τη δικαιολογία και το στέλνεις στον άλλο. Γιατί να πάω εκεί και γιατί εκείνος και γιατί να πάω να το κάνω εγώ αυτό και να μην το κάνει ο άλλος. Αυτό το πράγμα το συναντάει κανείς και μέσα στις οικογένειες. Όταν ο πατέρας δίνει μια εντολή, κάποιος κάνει, κάποια τα παιδιά λειτουργούν έτσι το εγκέφαλός τους. Έτσι καλλιεργούμε σε έναν άνθρωπο που είναι φύλαυτος. Του καλλιεργούμε και καλλιεργεί μόνος του. Και το ζήτημα είναι ότι αγάπα τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου, πού πάει. Ότι τον πλησίον σου, αν θες να είσαι σωστός χριστιανός, αν θες να είσαι σωστός μοναχός, σωστή μοναχή, θα αγαπάς τον πλησίον σου, λέει, σαν τον εαυτό σου. Ο εαυτός σου δεν θες να κουραστεί. Άρα δεν θα πρέπει να θες να κουραστεί και ο άλλος. Άρα πήγαινε να τον βοηθήσεις, ώστε να μην κουραστεί και εκείνος τόσο πολύ, να μην κουραστείς και εσύ τόσο πολύ. Κοιτάς τα του πλησίον σου. Αυτό σημαίνει αγάπα τον πλησίον σου, τον εαυτό σου. Όταν λοιπόν δεν κινούμεθα έτσι μέσα σε αυτά τα πλαίσια, τότε δεν μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος σκέπτεται τον Χριστό και σκέπτεται τον πλησίον του. Κοιτάξτε ξεκάθαρα τον εαυτό του. Αφήστε που έξω στον κόσμο, έχει γίνει μόνιμο πλέον αυτό το πράγμα. Αν εμένα δεν ενδιαφέρει καμία άλλη. Εγώ κοιτάω το σπίτι μου, εγώ κοιτάω τον εαυτό μου, την οικογένειά μου και από εκεί και πέρα δεν με απασχολεί. Στο κουτσομπολιό είναι πρώτος όμως να το κάνει. Άμα το ανοίξει μια κουβέντα να το κάνει κουτσομπολιό και να κατηγορήσει τον άλλον, δεν θα πει «Α, εγώ κοιτάω μόνο τα του εαυτού μου». Εκεί ξεχνάει τα του εαυτού του και ούτε καν τα κοιτάει να κρίνει τον εαυτό του. Αυτομάτως στην κρίση είναι έτοιμος να την κάνει. Στον απέναντι. Και εδώ θα πρέπει να θυμηθούμε επίσης το Χριστό μας που είπε τι, ότι όποιος θέλει να είναι πρώτος μέσα στον παράδεισο, έστε πάντων διάκονος. Εάν θέλετε να είστε πρώτοι, θα πρέπει να είστε εκείνοι οι οποίοι θα τρέχετε ευχάριστα στα διακονήματα. Ευχάριστα. Θα βάζετε τον εαυτό σας, θα τον ξεχνάτε και θα τον ξεπερνάτε. Για να μην υπηρετούμε τον εαυτό μας. Λέει ο Άγιος Θεοφάνης, αν δεν κάνω λάθος, ότι από τη μία λέει θέλουμε να σωθούμε. Θέλουμε να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Θέλουμε να κερδίσουμε τον Παράδεισο. Αλλά από την άλλη λέει συγκαταβαίνουμε στα θελήματά μας. Δεν μπορούμε λέει να το κάνουμε αυτό. Θέλουμε με να σωθούμε, αλλά την άλλη θέλουμε να κάνουμε και το δικό μας. Δεν γίνεται λέει ο Άγιος Θεοφάνης αυτό. Ούτε είδαστε τις συγκυρίες δουλεύει. Δεν μπορείτε λέει να το κάνετε αυτό. Ή αν θες να σωθείς, θα υπακούς στη φωνή του Θεού και θα κάνεις το θέλημα του Θεού και όχι το δικό σου. Και γι' αυτό από την αρχή ο Χριστός ξεκαθάρισε το τοπίο, πολύ καλά το ξεκαθάρισε, λέγοντας τι, όστις θέλει ο πίσω μου έλθει, απαρνησάς το εαυτό. Είναι η πρώτη εντολή που ξεκίνησε. Είναι η πρώτη του εντολή που ξεκίνησε ο Χριστός. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει και να λέγεται μαθητής μου, να λέγεται χριστιανός και πολύ περισσότερο να κάποιος τον ακολουθήσει και αφιερωθεί και γίνει μοναχός ή μοναχή, απαρνησάς το εαυτό. Δεν θα ξανασκεφτεί τον εαυτούλη του, ούτε την ξεκούρασή του, ούτε το πόσο πεινάει, ούτε το πόσο διψάει, ούτε το πόσο κοιμήθηκε, ούτε το πόσο ξεκουράστηκε, ούτε το πόσο δούλεψε. Τα ξεχνάει τα του εαυτού. Απαρνησάς το εαυτό.
Μέχρι θανάτου. Τι σημαίνει μέχρι θανάτου? Μέχρι να πέσω κάτω και να πεθάνω από την κούραση. Αυτό σημαίνει υπακοή. Όχι στον εαυτό μου και αρνούμε τον εαυτό μου. Αυτό σημαίνει αρνούμε τον εαυτό μου. Και τότε λέει ο Χριστός απαρνησάς τον εαυτό μου. Και επειδή αυτό δεν είναι κάτι εύκολο, συνεχίζει παρακάτω και λέει η Γραφή, το λέει ο Χριστός μας δηλαδή, και αράτω το σταυρό αυτό. Από εκείνη την ώρα θα σηκώνεις στην πλάτη σου ένα σταυρό. Θα σηκώνεις στην πλάτη σου ένα σταυρό. Αυτό είναι άμα θες να είσαι χριστιανός. Ή να είσαι χριστιανή. Ή να είσαι μοναχός. Ή να είσαι μοναχή. Άμα δεν σε αρέσει, υπάρχει ο Βουδισμός, ο οποίος μιλάει για τον Νιρβάνα, να κάθεσαι ο κλαδόν όλη την ημέρα και να κάνεις αουμ και να επικαλείσαι το. Να προσπαθείς να πιάσεις την αρμονία του σύμπαντος. Και να φιλοσοφείς. Αυτό και κοιτάς τα του εαυτού σου εκεί. Στο Βουδισμό κοιτάς τα του εαυτού σου. Και γι' αυτό όλες αυτές οι φιλοσοφίες και τα λοιπά μιλάνε και έχουν να κάνουν γύρω με τον άνθρωπο. Πώς με τις εσωτερικές δυνάμεις μου, πώς με τον εαυτό μου θα υπερβώ τα προβλήματα που έχω, θα βρω την γαλήνη της ψυχής μου, θα βρω την ηρεμία του πνεύματός μου, αλλά από όλα λέει εξαρτώνται από τον εαυτό μου. Κοιτάτε ότι ο Χριστός λέει το ακριβώς αντίθετο μες στον χριστιανισμό. Όσοι με ακολουθείτε, ξεχάστε να ασχολείστε με τον εαυτό σας. Ξεχάστε να ασχολείστε με τον εαυτό σας. Αν είστε ωραίοι, αν είστε άσχημοι, αν είστε έτσι, αν είστε αλλιώς. Δεν ασχολείστε με τον εαυτό σας. Ούτε κάνετε τα του εαυτού σας. Εκείνο που κοιτάτε είναι ένα. Να εκτελείτε το θέλημά μου. Βγάλετε το δικό σας θέλημα, βγάλετε το δικό σας αυτό και εφαρμόστε το δικό μου. Κλείνοντας λοιπόν, ερωτώ. Μέσα στην καρδιά μας κάνει κουμάντο ο Χριστός, είναι ο Κύριος της καρδιάς μας ή είναι ο εαυτός μας? Ποιος είναι ο Κύριος τελικά της καρδιάς μας και της ψυχής μας? Θα διαπιστώσετε στην εποχή που ζούμε, ελάχιστοι άνθρωποι έχουν ως Κύριόν τους τον Ιησού Χριστό. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε τον εαυτό μας. Και γι' αυτό έχει δίκιο ο Χρυσόστομος που λέει όταν κοιτάς τον εαυτό σου, το δικό σου και το δικό μου, αυτομάτως αυτό είναι η αιτία όλων των κρατών. Και γι' αυτό και η κοινωνία πάει κατά διαβόλου. Πάει κατά διαβόλου. Εμείς είμαστε η αιτία και μην αιτιόμεθα άλλους. Μην αναζητούμε άλλο την αιτία. Η κοινωνία δεν χαλάει από μόνη της. Την κοινωνία την αποτελούν πρόσωπα και όταν το κάθε πρόσωπο από μόνο του χαλάσει και διεφθαρεί και θέλει ο καθένας το δικό του, το δικό σου και το δικό μου και κοιτάει τα του εαυτού του και δεν κοιτάει πώς το διπλανό του και όλοι μαζί το γενικό σύνολο, δεν το κοιτάμε αυτό, αλλά ο καθένας κοιτάει τα του εαυτού του. Από εκεί και πέρα λέει η κοινωνία δεν μπορεί να γίνει παράδεισο. Όσο και αν προσπαθεί ο κόσμος να την κάνει παράδεισο, αφού εσύ κοιτάς να κάνεις το δικό σου παράδεισο. Το δικό σου σπίτι να γίνει ο παράδεισος. Δεν κοίταξες να γίνει όλων όλων τα σπίτια των άλλων ο παράδεισος. Κοίταξες τα δικά σου. Τα του εαυτού σου. Από τη στιγμή λοιπόν που κοιτάς τον εαυτό σου, και ο άλλος κοιτάει το δικό του εαυτό, και έτσι δημιουργήσαμε ανθρώπους φύλαυτους. Που η φυλαυτία δεν είναι τίποτα άλλο και ο ατομισμός, παρά ένα κεφάλι ακόμα του εγωισμού. Ο εγωισμός είναι η κύρια αιτία, το μεγάλο το θηρίο, η λενέα ύδρα, με τα πολλά κεφάλια. Ένα από αυτά τα κεφάλια είναι η φυλαυτία, ο ατομισμός. Που ο άνθρωπος κοιτάει να κάνει τον εαυτό του. Είδατε πόσο απλά το λέει ο Άγιος Θεοφάνης εκεί, που λέει ότι χτυπάει λέει η καμπάνα και έρχεται το δαίμονας λέει αμέσως και σου λέει κάτσε ένα λεπτό ακόμα στο κρεβάτι. Ένα λεπτό.
υπήρχε περίπτωση να χτύπαγε ο Χριστός και να σε φώναζε και να σου έλεγα ήρθα και εσύ να καθόσουν στο κρεβάτι και να έλεγες μισό λεπτό, να πάρω λίγο ακόμα έναν ύπνο, δύο λεπτό, λίγη σηκώνομαι. Είχες ανοίξει αμέσως το πόδι. Και αν αυτό το κάνουμε για τους ανθρώπους ή δεν μας χτυπήσει κανείς την πόρτα του σπιτιού μας, σίγουρα και μέσα στο κρεβάτι δεν θα του πούμε περίμενε να πάρω ένα υπνάκο και μετά από πέντε λεπτά θα σ' ανοίξω. Σηκωνόμαστε λέει. Για τον Χριστό γιατί το κάνουμε. Γιατί κάνουμε το εαυτό μας. Πώς θα αποδείξουμε λοιπόν ότι ανήκουμε στον Χριστό. Πώς θα αποδείξουμε ότι έχουμε Κύριο τη ζωή μας στον Χριστό. Λέει ο Άγιος Θεοφάνης και με αυτό τελειώνω. Προκοπή λέτε, το εξομολογούνται κάποιοι και του λένε ότι προκοπή του λέει γέροντα, μου λέτε λέει, ότι δεν έχετε κάνει στην πνευματική σας ζωή. Δεν προκόψατε λέει και δεν προκόβετε πνευματικά μου λέτε. Σας λέω εγώ και δεν θα κάνετε ποτέ. Ποτέ δεν θα κάνετε. Όσο υπάρχει μέσα σας η φιλαυτία. Αυτή αναφισβήτητα μαρτυρεί πως την πρώτη θέση στην καρδιά σας την έχει το εγώ σας και όχι ο Κύριός μας. Η αγάπη αυτή προς τον εαυτό μας είναι η ζωντανή εντός ημών αμαρτία. Είναι μια αμαρτία ζωντανή μέσα μας. Από την οποία προέρχεται και όλη η υπόλοιπη αμαρτωλότητά μας. Όλες οι υπόλοιπες πτώσεις, όλοι οι υπόλοιποι λογισμοί, όλα τα υπόλοιπα αμαρτήματά μας έχουν εδώ πέρα λέει την έδρα τους. Στη φιλαυτία. Εδώ πάνω είναι γατζωμένα λέει. Είναι ζωντανή αμαρτία και προκοπή δεν θα κάνετε λέει όσο είστε φύλαυτοι. Διότι μέσα σας ο φύλαυτος βασιλεύει το εγώ. Και όταν είμαστε βυθισμένοι στην αμαρτωλότητα, ξεχάστε το. Δεν πρόκειται ποτέ να σας πλησιάσει η Θεία Χάρις. Ούτε η δύναμη του Θεού, ούτε η βοήθεια του Θεού θα έρθει ποτέ. Δεν πρόκειται να κατέβει, λέει, στο φύλαυτο άνθρωπο. Δεν κατεβαίνει. Και λέει ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος. Γιατί δεν κατεβαίνει η Θεία Χάρις. Φεύγει, λέει, μακριά. Όπως φεύγει η μέλισσα μόλις αντιληφθεί ότι υπάρχει καπνός. Και γι' αυτό ο μελισσοκόμος είδατε όταν πάει να ανοίξει το μελίσι τι κάνει. Παίρνει τον καπνό και κάνει με τον καπνό στις μέλισσες. Και φεύγουν οι μέλισσες. Έτσι και η Θεία Χάρις δεν μπορεί το φύλαυτο. Οπότε την απομακρύνει. Άρα λοιπόν αν κάποιος άνθρωπος περιμένει να διορθωθεί ελπίζοντας ότι η χάρις του Θεού θα τον βοηθήσει, βοηθεί όλους τους άλλους αλλά όχι το φύλαυτο. Όχι το φύλαυτο. Μπορεί ένα πόρνο να τον βοηθήσει. Μπορεί έναν μοιχό να τον βοηθήσει. Μπορεί έναν ομοφιλόφιλο να τον βοηθήσει. Μπορεί έναν ασεβή να τον βοηθήσει, Θεία Χάρις. Τον φύλαυτο όμως δεν τον σκεπάζει ο Θεός λέει. Γιατί κοιτάει το εαυτού του. Και ο Θεός τον λέει εδώ. Υπερηφάνης αντιπράσεται, ταπεινής δια τη χάρη. Δεν είναι σε αυτούς που κοιτάνε τον εαυτό τους και προσέχουν το εαυτού τους. Άρα θέλουμε πνευματική προκοπή. Και εδώ θα πρέπει να αναζητήσουμε και κάτι άλλο. Μήπως λοιπόν δεν προκόβουμε πνευματικά στη ζωή μας. Μήπως δεν κάνουμε πνευματικά βήματα προς τα πάνω. Γιατί κοιτάμε τα του εαυτού μας που ξεκινάει από το απλό που λέει. Πήγαινε, μην ξεχνάς τώρα. Μετά από λίγα λεπτά πήγαινε στην εκκλησία. Από το απλό που ξεκινάει. Μήπως γι' αυτό το λόγο δεν κάνουμε προκοπή πνευματική. Κοιτάμε και τα θέλουμε το δικό μας. Θέλουμε το κελάκι μας να είναι έτσι. Θέλουμε το ένα να είναι έτσι. Το φαγητό μας να είναι έτσι. Και κοιτάμε τον εαυτό, μας δηλαδή. Οπότε προκοπή λέει δεν θα κάνεις πνευματική. Θα ψάχνεις να δεις γιατί δεν ανεβαίνεις πνευματικά και θα διαπιστώνεις ότι δεν σε καλύπτει η Θεία Χάρις. Γιατί δεν σε καλύπτει η Θεία Χάρις, γιατί υπάρχει η φιλαυτία. Η οποία γεννά λέει η φιλαυτία την αμαρτία. Είναι ζωντανή αμαρτία.
γεννά αμαρτωλότητα και φεύγει η Θεία Χάρισα. Μακριά. Φεύγει η Θεία Χάρισα. Στο βούρκο μόνο τα γουρούνια πάνε. Στην αμαρτωλότητα μόνο ο διάολος θα τρέξει. Οπότε εκεί που λες θα διορθωθείς, δεν διορθώνεσαι και γι' αυτό πέφτεις και λες αχ θα διορθωθώ. Και ξαναπέφτεις, αχ θα διορθωθώ. Και ξαναπέφτεις. Αυτό θα πρέπει να σε προβληματίσει. Γιατί δεν προχωράω πνευματικά. Γιατί όλο πέφτω. Και η πηγή, σου λέει ο Άγιος Στοφάνης, είναι ο εγωισμός σου και η φιλαυτία. Το ότι κοιτάς τα του εαυτού σου. Το ότι προσέχεις τον εαυτό σου. Το ότι έχεις ένα ισχυρό εγώ μέσα σου. Που είναι ζωντανή αμαρτία αυτό το εγώ. Οπότε δεν μπορείς να προκόψεις πνευματικά. Άρα λοιπόν ας πολεμήσουμε αυτό το πάθος και ας αποδείξουμε στον Χριστό μας ότι αυτός είναι ο Κύριος και Βασιλεύς της καρδιάς μας και όχι ο εαυτός μας. Και σε αυτό να σας αποδώσουμε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.